Το να αγωνίζεσαι με την ελληνική ομάδα είναι σημαντικό, θα έλεγα όχι μόνο για μένα αλλά για κάθε ποδοσφαιριστή. Εκπροσωπεί τη χώρα του, εκπροσωπεί όλου του Έλληνε και είναι μεγάλη τιμή. Η ελληνική ομάδα ε, ξεχωρίζει πιστεύω γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστέ ε, όταν παίζουν για ε, την ελληνική ομάδα δίνουν το καλύτερο σε αυτό παραπάνω από 100% των δυνατοτήτων του. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο να έρχονται τα αποτελέσματα. Ε, κατά δεύτερον ότι ο πάθος πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο για την ε, εθνική ομάδα. Το πάθος είναι ένας παράγοντας ο οποίος ε, είναι σημαντικός στην εθνική ομάδα. Νομίζω το πάθος το συνδυάζουμε πολύ σαν το φιλότιμο. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η ιδιωτερότητα της ομάδας, ότι ναι, ναι, ναι μεν υπάρχει πάθος, ναι, ναι μεν υπάρχει θέληση για την νίκη, αλλά εμείς σαν χώρα και σαν λαός έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι. Η λέξη μαχητές αντιπροσωπεύει, πιστεύω, την ελληνική ομάδα της χώρας μου. Ε, γιατί σε κάθε παιχνίδι, όπως είπα, τα δίνουμε όλα για την νίκη. Ο τρόπος που το κάνουμε είναι αυτός που θέλει ο κάθε φιλάθρος, ε, γιατί βλέπει αυτά από όλου. Ε, νιώθω πιο, πιο άνετος όταν, βρίσκομαι, όταν παίζουμε την εθνική ομάδα. Νιώθω πιο, σε πιο οικείο κλίμα. Όταν βρίσκομαι στη Celtic, αυτή τη στιγμή στα ποδητήρια μέσα όλοι μιλάνε αγγλικά. Όλη η νοοτροπία και η κουλτούρα είναι στα αγγλικά. Γι' αυτό όταν ε, κάνω την απόδραση από τη Celtic και πάω στην εθνική ομάδα, γιατί απόδραση είναι, ε, και μπαίνει σε, σε ποδητήρια και σε κλίμα ομάδα που μιλάνε τη γλώσσα σου, ε, τότε νιώθει κάπω διαφορετικά, λίγο πιο ελευθερό. Γιατί το κλίμα με του συμπαίχτε μου ε, στο ξενοδοχείο, γιατί περνάμε πολλέ ώρε μαζί στο ξενοδοχείο αλλά και στα ποδητήρια. Ε, με κάνει μερικέ φορέ να νοσταλγώ την Ελλάδα. Κάθε φορά που σκοράρω, κάνω μια συγκεκριμένη κίνηση. Η οποία είναι. κίνηση μου τα χέρια. Η δικιά μου η κίνηση είναι πιο ελληνική. Είναι και καλά το τηλέφωνο. Επειδή ζω μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την οικογένειά μου και του φίλου μου και την παρέα μου, κάθε φορά που βάζω ένα γκολ, με ένα παράπονο, σαν να του λέω ότι. Παιδιά, ένα τηλέφωνο, τη ζητάω ο άνθρωπο. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε θυμάμαι πώς έχει ξεκινήσει, πώς δημιουργήθηκε α, αυτό το όλο, λέω, αυτή η πλάκα της παρέας, αλλά το μόνο σύγχρονο ότι έχει κολλήσει τα καλά, το οποίο πλέον το έχω βάλει στο γήπεδο με τα γκολ μου. Άρα, τηλέφωνο παιδιά, τηλέφωνο. Καταρχήν όλοι μεγαλώσαμε βλέποντα ε, βλέποντας ε, διάφορα παγκόσμια κύπελα όταν είμαστε μικροί και κάναμε τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, όλοι είχαμε όνειρο κάποτε να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, το ότι το επόμενο Μουντιάλ θα είναι στη χώρα τη Βραζιλία, αυτό το κάνει ιδιαίτερα ακόμα πιο έτσι, θα έλεγα, συναρπαστικό με την έννοια ότι ξέρουμε πώ αγαπάνε το ποδόσφαιρο εκεί. Ξέρουμε ότι η γιορτή θα είναι πραγματικά εφάμιλη e τη αξία που έχει ένα Μουντιάλ και στη χώρα που θα γίνει. Οπότε από μας ε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας και κανένα ξεχωριστά είναι να τα δώσουμε όλα θα έλεγα για να μην χάσουμε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Ε, πιστεύω ότι μας είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Η Nike σαν εταιρεία και η Εθνική Ομάδα μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα μαζί και εμείς σαν ποσοριστές θα κάνουμε το καλύτερο στον ονοσικό χώρο.